Σε θρίλερ εξελίσσεται η απόφαση για το σχέδιο οικονομικής στήριξης προς την Ελλάδα, κυρίως λόγω της στεναρής αντίστασης που προβάλλουν οι Γερμανοί. Το κλίμα που αρχίζει να καλλιεργείται με τις δηλώσεις των Ευρωπαίων είναι ότι καμιά απόφαση δεν θα ληφθεί όσο η Ελλάδα δεν απευθύνει επίσημο αίτημα για να λάβει οικονομική βοήθεια. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι το θέμα της Ελλάδας θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση, όμως δεν πρόκειται να ληφθεί απόφαση. Το θέμα της Ελλάδας θα είναι στην ατζέντα των συζητήσεων του Eurogroup, αλλά οι Υπουργοί Οικονομικών δεν αναμένεται να εγκρίνουν ένα συγκεκριμένο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα. Την αίσθηση ότι δεν αναμένεται απόφαση έχει και το Ελληνικό Οικονομικό Επιτελείο, που δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν ζητά χρήματα, αλλά πολιτική στήριξη για να μπορεί να δανειστεί με λογικά επιτόκια. Η ελληνική πλευρά ζητά να δοθεί στη δημοσιότητα το σχέδιο διάσωσης σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί, εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα πέσουν τα επιτόκια και η χώρα θα μπορέσει να δανειστεί χωρίς τη βοήθεια των Ευρωπαίων. Πάντως, η Γαλλίδα Υπουργός Οικονομικών, με συνέντευξή της στο Bloomberg, επαναλαμβάνει ότι από τεχνικής άποψης το σχέδιο είναι έτοιμο. We do have technical experts who are working on various options, who are working on optimizing and improving such or such option. But certainly we're not at a stage where we have to opt for one of them or select. All we ask our technical experts to do is to refine and prepare sufficiently the work so that if and when it was necessary, then we can have the choice and decide to press one button or the other. Ως ένα τρίτο σενάριο της βοήθειας προς την Ελλάδα προτείνεται και η χαλάρωση των κριτηρίων των κρατικών ομολόγων που αποδέχεται ως εχέγγυα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Jean-Claude Trichet δήλωσε ότι βλέπει θετικά την πρόταση του επικεφαλής της Bundesbank, υπέρ της οποίας έχει ταχθεί και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Σίγουρα θα πρέπει να αξιολογήσουμε την πρόταση για αποδοχή κυβερνητικών ομολόγων χαμηλότερης αξιολόγησης ως ενέχειρο για την παροχή δανεισμού με υψηλότερο όμως premium κινδύνου.